Καλώς ήρθατε στο τηλεκοντρολ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, μια μοιραία συνάντηση ανάμεσα στις δύο θανάσιμες εχθρούς, Στάσα και Κυριακούλα, πρόκειται να φέρει ολέθριες συνέπειες. Ενώ η υπόθεση του Ρίδα προσπαθεί ακόμη να διαλευκανθεί και να αποκαλυφθούν όσα έγιναν ανάμεσα σε εκείνον και το Στράτο, την αιματοβαμμένη συνάντηση στο νεκροταφείο, η Ιουλία παραμένει στο πλευρό της μητέρας της και του αδελφού της, παραμελώντας τον προβιό. Αυτό το τραγικό γεγονός δεν έχει καταφέρει να επηρεάσει τη σχέση της με τον Γρηγόρη, ο οποίος συνεχίζει να επισκέπτεται το αρχοντικό, δυναμητίζοντας τις υποψίες της Χάδος ότι κάτι υπάρχει ανάμεσά τους. Την ίδια στιγμή, η ασθένεια της Κυριακούλας γίνεται αφορμή για να αρχίσει ο Γκλαβάνης τις επισκέψεις στο σπίτι της οικογένειας και μέρα με τη μέρα έρχεται πιο κοντά με τη Φιλιό. Ο γιατρός, εξετάζοντας την άρρωστη γυναίκα, συστήνει στο γιο και την ύφη της να βρίσκεται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τους καυγάδες, καθώς η καρδιά της είναι επιβαρημένη από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Τόσο ο Γρηγόρης όσο και η Φιλιό, αλλά και η Αλεξάνδρα προσπαθούν να προσέχουν και να τη βοηθούν να ξεχάσει τις διαφορές και τα δεινά που έχουν βρει το σπίτι τους. Την ίδια ώρα η Στάσα συνεχίζει τις κρυφές συναντήσεις με τον εραστή της, που δεν είναι άλλος από το διοικητή στα Σινόπλο. Ωστόσο, κάποιος από το περιβάλλον του αρχίζει να υποψιάζεται και η παράνομη σχέση τους κινδυνεύει να ξεσκεπαστεί. Συγχρόνως, η έγνοια της γυναίκας είναι συνέχεια στο ρήγα, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Λίγο καιρό αργότερα, η Στάσα αποφασίζει να πάει στο νεκροταφείο για να επισκεφτεί τον τάφο του άντρα της Νικόλα. Ωστόσο, εκεί συναντάει τυχαία την Κυριακούλα. Αντικρίζοντας η μία την άλλη, έρχονται για ακόμη μια φορά σε σφοδρή αντιπαράθεση. Την ώρα της έντασης, λοιπόν, η κουρασμένη καρδιά της Κυριακούλας την προδίδει. Τα αισθήματα απέχθειας και μίσους που τρέφει για τη Στάσα, δυστυχώς την οδηγούν στο θάνατο. Η γυναίκα πέφτει στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις της και η Στάσα διαπιστώνει με τρόμο πως είναι νεκρή. Τα συγκλονιστικά νέα διαδίδονται αμέσως, βυθίζοντας το πένθος τον Γρηγόρη και την Αλεξάνδρα. Τα δυο της παιδιά δεν μπορούν να πιστέψουν τη λαπρόσμενη και άκρος δραματική απώλεια της μητέρας τους, ενώ η Φιλιό και ο Άλκης προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό τους και να τους δώσουν δύναμη και κουράγιο. Τίποτα όμως δεν μπορεί να απαλύνει τον υπέρτατο πόνο που καίει την καρδιά τους. Ολόκληρος ο Τύρναβος θρηνεί το θάνατο της αγαπημένης γυναίκας, ενώ η έχθρα των οικογενειών Ραζίνη και Σκούταρη έχει πλέον γιγαντωθεί και μοιάζει αγεφύρωτη.